Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα. Παρακολουθείτε το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Νόμο του κράτους αποτελεί πλέον το νομοσχέδιο που προώθησε η κυβέρνηση στην Ολομέλεια της Βουλής για το επιτελικό κράτος, μετά από διήμερη συζήτηση, στην οποία πρωταγωνίστησε η σφοδρή σύγκρουση Αλέξη Τσίπρα και Κυριάκου Μητσοτάκη για το θέμα του διοικητή της ΕΕΠ και της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Δεκτό κατά πλειοψηφία έγινε το σχέδιο νόμου επιτελικό κράτος, οργάνωση, λειτουργία και διαφάνεια της κυβέρνησης, των κυβερνητικών οργάνων και της κεντρικής δημόσιας διοίκησης. Στην επί της αρχής ψηφοφορία υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η Νέα Δημοκρατία. Καταψήφισαν τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Να σημειωθεί ότι ο ΣΥΡΙΖΑ ζήτησε ονομαστική ψηφοφορία και κατά συνέπεια καταψήφισε για τα εξής άρθρα: 36-37 που αφορούν τους υπηρεσιακούς γραμματείς. Οι θέσεις θα στελεχωθούν αποκλειστικά από δημόσιους υπαλλήλους καριέρας, τους οποίους θα επιλέξει το ΑΣΕΠ. Οι υπηρεσιακοί γραμματείς θα προϊστάνται όλων των υπηρεσιών που ασκούν την διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού, την οργανωτική και οικονομική διαχείριση των υπουργείων τους και θα φροντίζουν για την ομαλή και αποτελεσματική διοικητική και οικονομική λειτουργία των φορέων τους. 41-44 για τους γενικούς και ειδικούς γραμματείς. Τα άρθρα κωδικοποιούν τις σκόρπιες διατάξεις και θέτουν επιπρόσθετες προϋποθέσεις για την επιλογή τους. 82-103. Οι διατάξεις προβλέπουν την ίδρυση της Εθνικής Αρχής Διαφάνειας που θα ενσωματώσει όλα τα διάσπαρτα σώματα ελέγχου και επιθεώρησης, όπως η επιθεώρηση δημόσιας διοίκησης, προκειμένου να δρουν υπό ένα κοινό πλάνο στοχοθεσιών. 118 που καταργεί μια σειρά διατάξεων που θα μπορούσαν να έρθουν σε σύγκρουση με τις προωθούμενες ρυθμίσεις. Τα άρθρα που τέθηκαν στην ονομαστική ψηφοφορία στηρίχθηκαν από τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, ενώ η κοινοβουλευτική ομάδα του Κινήματος Αλλαγής ψήφισε τα άρθρα 36 και 37, τα άρθρα 82-103, εκτός από το 88 και το 118. Συνολικά ψήφισαν 280 βουλευτές. Είχε προηγηθεί σφοδρή αντιπαράθεση μεταξύ του Πρωθυπουργού και του Αλέξη Τσίπρα με αφορμή τον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων για το θέμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού αλλά και για ζητήματα διαφθοράς. Μάλιστα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης επιτέθηκε στον Αλέξη Τσίπρα όταν ο τελευταίος κατηγόρησε τον Πρωθυπουργό για λαϊκισμό στο θέμα των πυρκαγιών στο Μάτι, αλλά και σε αυτό τη Συμφωνία των Πρεσπών. Κοιτάξτε να δείτε. Το να κατηγορείτε τη Νέα Δημοκρατία για λαϊκισμό και για ιδιοτέλεια προσβάλλει την ετυμιγορία του ελληνικού λαού, ο οποίος με 40% έδωσε σε αυτή την παράταξη τη δυνατότητα να κυβερνήσει τον τόπο. Και βάση περιπτώσεων, ξεφύγετε επιτέλους από αυτήν την ψυχολογική αντίληψη του δίθεν αδικημένου. Ότι τα κάνατε όλα τόσο καλά, ότι η οικονομία πήγαινε λαμπρά, ότι η μεσαία τάξη ευημερούσε, ότι το κράτος λειτουργούσε καλά και για κάποιον δυσεξήγητο λόγο ο ελληνικός λαός σας μαύρησε. Τα πράγματα δεν πήγαιναν καλά στη χώρα, κύριε Τσίπρα. Και γι' αυτό και εμπιστεύθηκαν τη Νέα Δημοκρατία και μας έδωσαν αυτή την εντολή. Δεν μπορούν να μιλούν για πληθώρα συμβούλων όσοι πολλαπλασίασαν μετακλητούς ιδρύοντας θέσεις κατά βούληση. Κι ούτε εκείνοι που έκαναν το πρωθυπουργικό περιβάλλον εργαστήρι μετατροπής παλιών συνεργατών σε νέους υπουργούς. Όσο για τους αριθμούς, μιλούν από μόνοι τους. Μετακλητοί συνεργάτες στις πρωθυπουργικές δομές από 161 μειώνονται στους 108. Οι γενικές και ειδικές γραμματείες μειώνονται από τις 93 σε 58 και συνολικά ο αριθμός των μετακλητών υποχωρεί κατά 12%. Είχε προηγηθεί η τοποθέτηση του Αλέξη Τσίπρα, ο οποίος κατηγόρησε την κυβέρνηση ότι είχε δημιουργήσει την ψευδή εντύπωση ότι ο ΣΥΡΙΖΑ είχε διωγγώσει τον αριθμό των μετακλητών. Εσείς που μιλάτε εδώ κουνώντας το δάχτυλο για τους μετακλητούς επί ΣΥΡΙΖΑ, αποχωρήσατε από το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης με 52, αν δεν κάνω λάθος, μετακλητούς υπαλλήλους. Η κυρία Ξένο Γιανακοπούλος, Υπουργός Διοικητικής Μεταρρύθμισης, είχε 12 μετακλητούς υπαλλήλους. Συνεπώς, εδώ έχουμε μια λαθροχειρία συνεχιζόμενη, μια διαστρέβλωση η οποία προφανώς και είχε στόχο να δημιουργήσει την ψευδή εντύπωση ότι δήθεν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ είχε δημιουργήσει μια στρατιά συνεργατών, μετακλητών, θέλοντας να καταλάβει το κράτος.
Κόντρα ξέσπασε χθες το βράδυ στη Βουλή ανάμεσα στον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Αλέξη Τσίπρα, με κεντρικό πρόσωπο την πρώην πρόεδρο του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου. Η αντιπαράθεση είχε αφορμή τη ρύθμιση στο πολυνομοσχέδιο που θέτει ασυμβίβαστο ανάμεσα στο μέλος της Επιτροπής Ανταγωνισμού και τη θητεία του σε πολιτικό γραφείο. Την πρώτη έντονη μετεκλογική αντιπαράθεση είχαν από το βήμα της Βουλής ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης και ο Αρχηγός της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης, Αλέξης Τσίπρας, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για το επιτελικό κράτος. Με βασικές αιχμές στον αριθμό των μετακλητών υπαλλήλων του δημοσίου, την αποκομματικοποίηση της δημόσιας διοίκησης αλλά και τα θέματα διαφθοράς, καθώς και το ζήτημα της στελέχωσης της Επιτροπής Ανταγωνισμού, οι δύο πολιτικοί αρχηγοί διασταύρωσαν τα ξύφη τους σε υψηλούς τόνους. Ο Πρωθυπουργός ξεκαθάρισε ότι ο αριθμός των μετακλητών θα είναι πια αυστηρά προκαθορισμένος, ώστε ο κάθε υπουργός να μην μπορεί να τροποποιεί τα σχετικά διατάγματα και να προσθέτει μετακλητούς κατά το δοκούν. Ο κ. Μητσοτάκης απάντησε και στις επικρίσεις του αρχηγού της Αξιωματικής Αντιπολίτευσης αναφορικά με τη ρύθμιση που έχει περιληφθεί σε άλλο νομοσχέδιο, το λεγόμενο διυπουργικό, που συζητείται στην Ολομέλεια της Βουλής και αφορά την καθιέρωση ασυμβίβαστου για τα μέλη της Επιτροπής Ανταγωνισμού. Καταλόγησε υποκρισία στην αντίδραση του ΣΥΡΙΖΑ, ενώ διάβασε παλαιότερη άποψη που είχε εκφράσει η τέως πρόεδρος του Αρείου Πάγου Βασιλική Θάνου, η οποία με την ψήφιση της διάταξης πρέπει να αποχωρήσει από επικεφαλής της ανεξάρτητης αρχής λόγω του ότι υπηρέτησε στο νομικό γραφείο του κυρίου Τσίπρα. Τόσο υποκριτές είστε! Τόσο υποκριτές είστε κι εσείς και η κυρία Θάνου, που για 30 αργύρια αναλαμβάνει κομματικό διορισμό από εσάς προσωπικά σε μια κρίσιμη ανεξάρτητη αρχή. Ο κύριος Τσίπρας υπερασπίστηκε την κυρία Θάνου, λέγοντας ότι στο νομικό γραφείο του Πρωθυπουργού διατελούν και έχουν διατελέσει άριστη νομική και πως περιποιεί τιμή στον κάθε Πρωθυπουργό να έχει έναν έγκριτο νομικό και ακόμα μεγαλύτερη αν έχει διατελέσει στην ηγεσία της δικαιοσύνης. Η διάταξη του Διυπουργικού Νομοσχεδίου, με την οποία καθιερώνεται αναδρομικά το ασυμβίβαστο σε βάθος πενταετίας των μελών της διοίκησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού με οποιαδήποτε προηγούμενη κυβερνητική ιδιότητα και με την οποία οδηγείται σε παρέτηση η πρόεδρος της εν λόγω Επιτροπής Βασιλική Θάνου, πυροδότησε το κλίμα και στην κοινή συνεδρίαση των κοινοβουλευτικών επιτροπών, όπου είχαν κληθεί να καταθέσουν τις απόψεις τους εξοκοινοβουλευτικοί φορείς. Η ίδια η κυρία Θάνου, παίρνοντας το λόγο και επικαλούμενη ομόφωνη απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού που συνεδρίασε τη Δευτέρα εκτάκτως, χαρακτήρισε τη διάταξη άκρως φωτογραφική και αντισυνταγματική, με στόχο την εκπαραθύρωση της ίδιας και των μελών της ανεξάρτητης αρχής. Τα λεγόμενά της προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας. Μιλώντας στον τηλεοπτικό σταθμό Αντένα, η κυρία Θάνου κατηγόρησε την κυβέρνηση πως με τροπολογία στο πολυνομοσχέδιο τη στοχοποιεί, κάνοντας λόγο για προσπάθεια βίαιη αποπομπής της από την θέση που ανέλαβε επί ημερών ΣΥΡΙΖΑ. Μα αυτός και μόνο ο θόρυβος αποδεικνύει ότι υπάρχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θέση αυτή από ορισμένους φορείς και από ορισμένα πρόσωπα και από ορισμένες άλλες παρατάξεις. Αυτό και μόνο λοιπόν δικαιολογεί, θεωρώ, σε ένα μεγάλο βαθμό και την προσπάθεια αυτή της βιαίας αποπομπής της διοίκησης της αρχής ανταγωνισμού από τη θέση της. Θεωρείτε ότι είναι φωτογραφική για εσάς η συγκεκριμένη τροπολογία που περνάει η κυβέρνηση? Είναι αυταπόδεικτο ότι είναι άκρος φωτογραφική η διάταξη αυτή. Την ίδια ώρα, προβληματισμό για τη διάταξη του Διυπουργικού Νομοσχεδίου που αφορά την Επιτροπή Ανταγωνισμού εκφράζει και η Επιστημονική Υπηρεσία της Βουλής. Οι συντάκτες της έκθεσης εγείρουν ζήτημα για την συνταγματικότητα του επίμαχου άρθρου αλλά και για ενδεχόμενη παραβίαση του ενωσιακού δικαίου. Το ζήτημα που φέρεται να εγείρει προβληματισμό είναι η αναδρομική ισχύ της διάταξης, καθώς προκαλεί το ξύλωμα της σημερινής Προέδρου της Επιτροπής Βασιλικής Θάνου, της Αντιπροέδρου που υπήρξε νομική σύμβουλος του Νίκου Παπά και δύο ακόμα μελών της διοίκησης που είναι και μέλη της Πολιτικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ένα θερμό τετραήμερο που θυμίζει τον καύσωνα των προηγούμενων ημερών έρχεται πρώτων πυλών μετά την ανάσα των τελευταίων ημερών με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Ο υδράργυρος ανεβαίνει και πάλι. Μάλιστα την Παρασκευή θα είναι και η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας με θερμοκρασίες που θα φτάσουν έως και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Ένα τετραήμερο με θερμοκρασίες οι οποίες θα αγγίξουν τους 40 βαθμούς Κελσίου είναι πρώτων πυλών μετά την ολιγοήμερη ανάσα των τελευταίων ημερών με κανονικές για την εποχή θερμοκρασίες. Σύμφωνα με την Μετεωρολογική Υπηρεσία Μετέω του Εθνικού Αστροσκοπείου Αθηνών, η θερμοκρασία σήμερα Τετάρτη θα αυξηθεί κατά περίπου 2 βαθμούς Κελσίου, ενώ ενισχυμένοι βοριάδες θα πνέουν στο Αιγαίο.
Από αύριο Πέμπτη αναμένεται σταδιακή άνοδος της θερμοκρασίας κυρίως στα δυτικά και τα βόρεια της χώρας, με τους μετεωρολόγους να κάνουν λόγο για έναν νέο μίνι καύσωνα. Μάλιστα, από την Παρασκευή 9 Αυγούστου το θερμόμετρο θα ανέβει ακόμη περισσότερο, με την Παρασκευή, σύμφωνα με τα μέχρι τώρα μετεωρολογικά στοιχεία, να αποτελεί την πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, με θερμοκρασίες που θα φτάσουν μέχρι και τους 39 βαθμούς Κελσίου. Αναλυτικότερα, οι θερμοκρασίες στην Κρήτη μέχρι την Παρασκευή θα κυμαίνονται περί τους 30 με 32 βαθμούς Κελσίου. Από την Παρασκευή και έπειτα όμως, το θερμόμετρο αναμένεται να ανέβει ακόμη περισσότερο, φτάνοντας στους 35 βαθμούς Κελσίου σε αρκετές περιοχές, ενώ το μεσημέρι της Παρασκευής στα Σφακιά η θερμοκρασία θα φτάσει τους 39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες στην Κρήτη θα διατηρηθούν και το Σαββατοκύριακο, ευνοώντας μικρές και μη καλοκαιρινές εξορμήσεις εν ώψη και της γιορτής του 15 Αυγούστου. Την Παρασκευή, που θα είναι και η πιο ζεστή ημέρα της εβδομάδας, οι υψηλότερες θερμοκρασίες θα είναι στην Αγία Βαρβάρα με 35 βαθμούς Κελσίου, στην Γάβδο με 34, στην Γέργερη με 36, στον Ζαρό με 34, στην Ιεράπετρα με 32, στον Λέντα με 35, στις Μύρες με 35, Παλαιόχωρα επίσης 35, Πρέβελη 35, Σφακιά 39 και Τιμπάκη 35 βαθμοί Κελσίου. Θα περάσουμε τώρα σε μια δυσάρεστη είδηση, καθώς τραγικός είναι ο επίλογος στην εξαφάνιση της 34χρονης αστροφυσικού, η οποία πριν από λίγη ώρα εντοπίστηκε νεκρή σχετικά κοντά στο ξενοδοχείο που διέμεινε στην Ικαρία. Περισσότερα όμως για το θέμα θα μας πει ο συνάδελφος Αλέξης Πόθος. Αλέξη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Μαριέβα. Τραγικός λοιπόν ήταν ο επίλογος στην εξαφάνιση της 34χρονης αστροφυσικού, καθώς νωρίς σήμερα το απόγευμα εντοπίστηκε νεκρή σχετικά κοντά στο ξενοδοχείο που διέμεινε στην Ικαρία. Σύμφωνα με πληροφορίες, η σωρός της Νάταλι Κρίστοφερ βρέθηκε σε απόκριμο σημείο σε μια χαράδρα στην περιοχή καταφύγη, σε απόσταση 5 χιλιόμετρων του ξενοδοχείου που διέμενε με τον σύντροφό της. Να σημειωθεί ότι η αστυνομία δεν έχει προβεί στην ταυτοποίηση της σωρού, αλλά η εξαφάνιση της 34χρονης είναι η μόνη που έχει δηλωθεί στο νησί. Οι αστυνομικοί αξιοποίησαν τις πληροφορίες που τους παρέχει η τεχνολογία, συνεργάστηκαν με ειδικούς και κατάφεραν μέσω του σήματος που εξέπεμψε το κινητό και με την βοήθεια των δορυφορικών συστημάτων που πλέον είναι εξοπλισμένα τα περισσότερα κινητά να εστιάσουν στη χαράδρα. Τελικά, εθελοντές που κτένιζαν την ευρύτερη περιοχή που η 35χρονη Βρετανίδα συνήθιζε να κάνει τζόκινγκ, εντόπισαν πτώμα γυναίκα σε χαράδρα και αμέσως ενημέρωσαν τις αρχές. Πλέον, μετά την ταυτοποίηση και την αναγνώριση, που όπως λένε οι πληροφορίες είναι μάλλον τυπική διαδικασία, αναμένεται να ξεκινήσει η αστυνομική έρευνα για τα αίτια του θανάτου. Αν δηλαδή η Βρετανίδα γλίστρησε και έπεσε στον κρεμό όπως έκανε τζόκινγκ ή κρύβεται κάτι άλλο πίσω από τον θάνατό της. Πάντως, από τις μέχρι στιγμής έρευνες δεν υπάρχει κάποιο στοιχείο που να οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πίσω από την εξαφάνιση και τον θάνατο της 35χρονης βρίσκεται ο 38χρονος σύντροφός της. Υπενθυμίζουμε ότι το θρίλερ ξεκίνησε νωρίς το μεσημέρι της Δευτέρας, όταν ο 38χρονος Κύπριος σύντροφος της αστροφυσικού παρουσιάστηκε στο αστυνομικό τμήμα Αγίου Κηρύκου και δήλωσε την εξαφάνισή της. Όπως είπε, είχαν έρθει στις 3 Αυγούστου στην Ικαρία, όπου έμεναν σε νοικιαζόμενα δωμάτια και θα αναχωρούσαν το βράδυ της Δευτέρας για την Κύπρο μέσω Αθηνών. Μαρία. Αλέξη, ευχαριστούμε για τις πληροφορίες. Πίσω στα δικά μας τώρα, στην καρδιά της τουριστικής περιόδου, η υποδηλωμένη εργασία αλλά και η μαύρη εργασία δημιουργούν τεράστια προβλήματα στην ισχυρότερη πηγή εσόδων του νησιού μας, τον τουρισμό. Η αποδυνάμιση των ελεγκτικών μηχανισμών συνθέτουν το σκηνικό του εργασιακού μεσαίωνα, με αρκετούς εργαζόμενους να δουλεύουν έως και 5 φορές περισσότερο από όσο έχουν δηλώσει. Η υποδηλωμένη εργασία φαίνεται πως έχει αντικαταστήσει τη μαύρη εργασία, αφού οι εργαζόμενοι δηλώνονται ως δίωροι, ενώ στην πραγματικότητα εργάζονται 12 ώρα, προκειμένου οι παραβάτες εργοδότες να ξεπέφτουν στα πρόστιμα όταν και αν εντοπιστούν. Είναι ένα πρόβλημα που δεν αφορά μόνο τους εργαζόμενους, αφορά τα ασφαλιστικά ταμεία και τη βιωσιμότητά τους, αλλά αφορά και τους ίδιους τους εργοδότες, που μπορεί η πλειοψηφία να είναι συνεπείς, δημιουργούνται όμως συνθήκες αθέμητου ανταγωνισμού όταν κάποιος συνάδελφός τους σε εισαγωγικά ατσελγεί, θα έλεγα, εις βάρος των εργαζομένων που δεν τους ασφαλίζει. Πραγματικά με τα στοιχεία είναι συγκλονιστικά. Φαίνεται ότι έχει περιοριστεί η μαύρη και ανασφάλιστη εργασία, αλλά δυστυχώς έχουμε έξαρση στην υποδηλωμένη εργασία. Σύμφωνα με τα στοιχεία των επιτόπιων ελέγχων που πραγματοποίησαν τα μέλη του Περιφερειακού Ελεγκτικού Κέντρου Ασφάλισης σε σύνολο παραβατικότητας 8%, η υποδηλωμένη εργασία αγγίζει το ποσοστό του 80%. Πιο συγκεκριμένα, σε σύνολο 915 επιχειρήσεων που ελέγχθηκαν από ελεγκτές του ΠΚΑ, από την 1η Απριλίου έως και την 31 Ιουλίου διαπιστώθηκε παραβατικότητα της τάξης του 8%, με την πλειοψηφία των παραβάσεων να αφορά την υποδηλωμένη εργασία. Είναι ένα τρομακτικό νούμερο. Εμείς το συναντάμε και το επιβεβαιώνουμε στους χώρους του εμπορίου.
και δυστυχώς δεν εμφανίζεται μόνο σε μικρές και μισές επιχειρήσεις που τείνουν συνήθως να παρανομούν ή να αναγκάζονται να παρανομούν περισσότερο, αλλά το συναντάμε και σε πολύ μεγάλες μονοπωλιακές αλυσίδες. Πρωταθλητές στην παρανομία αναδεικνύονται οι κλάδοι του επισιτισμού και του τουρισμού με τις εμπορικές επιχειρήσεις να ακολουθούν. Έχει πολιτική βούληση ότι θα μπορούσε να υπάρξει και το νομικό θεσμικό πλαίσιο που να σταματήσει να βάζει φέρον σε τέτοιες αυθαιρεσίες εργοδοτικές, αλλά και οι ελεγκτικοί μηχανισμοί, εφόσον ήταν στελεχωμένοι όπως πρέπει. Ζητάμε από τις υπηρεσίες του κράτους να συνεχώς να έχουν σε διαδικασίες ελέγχου αυτήν την κανονικότητα. Προβληματισμό και ανησυχία έχει δημιουργήσει στους αμπελοκαλλιεργητές η παρατεταμένη ανομβρία, καθώς και φέτος οι δυνατότητες για μια καλή χρονιά σε ό,τι αφορά τη σοδιά και την ποιότητα των σταφυλιών δεν ευδοκίμησαν. Περίμενα πώς και πώς και αυτή τη χρονιά για να περιορίσουν τις απώλειες των προηγούμενων ετών και οι βροχές του χειμώνα έδειχναν ότι μια τέτοια ελπίδα μπορεί και να επιβεβαιωθεί. Πλην όμως η παρατεταμένη ανομβρία το τελευταίο διάστημα και πριν μπουν στην τελική ευθεία για τον Τρίγο, έχει δημιουργήσει μια ανησυχία ότι και φέτος οι δυνατότητες για μια καλή χρονιά σε ό,τι αφορά τη σοδιά και την ποιότητα των σταφυλιών δεν ευδοκίμησαν. Έκανε πάρα πολύ καιρό να βρέξει και έχουν θέματα. Δηλαδή, αν κάνετε βόλτα έξω, χάνεται η παραγωγή. Αν είχαμε το νερό τώρα σε αυτή την περίπτωση να τονώσουμε λίγο τη συνθήκη, θα ήταν όλα μια χαρά. Ήθελε λίγο βοήθεια, Δεν είχαμε νερό το απαιτούμενο. Ήθελε λίγο βοήθεια. Η παραγωγή φέτος δεν εξελίσσεται όπως περιμέναμε την αρχή. Είναι μια χρονιά δύσκολη. Εξελίσσεται δύσκολη από πλευρά ασθενειών και από πλευρά καιρικών συνδικών. Δηλαδή, οι τελευταίες ζέστες οι οποίες επέλεασαν πάρα πολύ και οι ασθένειες οι οποίες καταπολεμήθηκαν μένα, αλλά δεν για ποιο λόγο δεν πήγαν καλά. Πέρα από την περίοδο χωρίς νερό, μια βραδιά κακοκαιρίας μέσα στον Ιούλιο και ταυτόχρονα οι ασθένειες έχουν προβληματίσει, με τους αμπελοκαλλιεργητές στην περιοχή της Αυγενικής να εξηγούν ότι ενώπιση του Τρίγου οι γωνίες τους έχουν επιβεβαιωθεί. Εντάξει, φέτος η χρονιά δεν είναι και πολύ καλή. Λόγω τσεβδεμίδας, περονόσπορος. Δεν είσαστε δηλαδή πολύ αισιόδοξοι? Όχι, δεν είμαστε. Δεν ήταν μόνο περονόσπορος. Ο περονόσπορος έκανε μια ζημιά πριν την άνθηση και επί της άνθησης που κατέστρεψε ένα μεγάλο μέρος της παραγωγής. Συνέχισε λοιπόν η ξηρεσία με τρομακτικό αέρα που ο αέρας χάλασε και αυτός μια παραγωγή που δεν καλύβεται ουσιαστικά. Πάντως, ένας επιπλέον βραχνάς είναι και εργά της γης που πλέον σε αγροτικές περιοχές του νησιού είναι δυσεύρετη. Άλλωστε, η μαζική μετακίνηση προς άλλες χώρες αποτελεί ήδη μια δυσκολία στο να βρεθούν εργατικά χέρια ενώπιση του Τρίγου. Μέχρι και πέρσι ακόμα είχαμε στην περιοχή μας κάποιους ξένους, αλλοδαπούς, οι οποίοι δουλεύανε στην περιοχή και είχε την ευχαίρεια να βρεις κάποιον άνθρωπο να κάνει τη δουλειά σου. Τώρα δεν υπάρχουν. Εδώ που μιλάμε σήμερα στην Ευγενική, δεν μπορεί να υπάρχει ούτε ένας. Άρα κάνουμε σήμερα να πάρει στην εργάτη τον Αύγουστο. Τώρα από εκεί πέρα, σαν γύρω ένα χωριά, βρίσκουν κάποια άτομα, αλλά πάλι δύσκολο αυτό. Εχμές προς δύο επίδοξους αρχαιοκάπηλους, οι οποίοι επέστρεψαν δύο γούρνες, τις οποίες είχαν αφαιρέσει από αρχαιολογικό χώρο των Χανίων, άφησε ο έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης, κ. Μιχάλης Ανδριανάκης. Ο ίδιος ανέφερε μάλιστα ότι ο αρχαίος πολιτισμός ανήκει στην τοπική κοινωνία και όχι σε ανθρώπους με πλούτο και πισίνες. Με ένα αιχμηρό σχόλιο εναντίον των δραστών της κλοπής των γουρνών από τον αρχαιολογικό χώρο στο Παλαιλόνι από Κορώνου, ο επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης, Μιχάλης Ανδριανάκης, υπενήσεται πως τις προόριζαν σε διακόσμηση πολυτελών κατοικιών. Οι γούρνες επιστράφηκαν τις προηγούμενες ημέρες με την υπόθεση να προκαλεί αίσθηση. Τα μνημεία ανήκουν στο σύνολο και όχι σε κάποιους με βίλες και πισίνες που διάλεξαν την περιοχή επειδή τους άρεσε. Και οι προμηθευτές τους, που λαιλατούν τα παλιά κτίρια και τα πουλούν στους ασυνείδητους κλεπταποδόχους, σίγουρα δεν είναι από μακριά. Οι κλεμμένες γούρνες βρέθηκαν την περασμένη Κυριακή σε εμφανές σημείο αγροκτήματος στην περιοχή ανάμεσα στο Δράπανο και τον Κεφαλά. Θα πρέπει να γνωρίζουν οι κάτοικοι των γύρω χωριών ότι αυτός που διέπραξε το έγκλημα της αρχαιοκαπηλείας στο Παλαιλόνι δεν έκλεψε μόνο το κράτος. Έκλεψε τους ίδιους και την περιοχή τους και μάλιστα σε μια στιγμή που στο Δήμο συζητούμε να προχωρήσει η ανάδειξη του μνημείου ως ενός επισκέψιμου χώρου, χαρακτηριστικού της αγροτικής ζωής στην άνυδρη αυτή περιοχή. Ο επίτιμος έφορος αρχαιοτήτων Κρήτης τονίζει ακόμα την ανάγκη προστασίας της πολιτιστικής κληρονομιάς, επισημένοντας ότι δεν πρόκειται για υπόθεση μόνο του κράτους αλλά και των τοπικών κοινωνιών. 20 χρόνια συμπληρώθηκαν χτες από το θάνατο της μεγάλης λαϊκής τραγουδίστριας Ρίτα Σακελαρίου, με τον γιο της Τάκη Θέμελη να αναπολύει τις στιγμές που έζησε με τη μητέρα του. Ιστορία μου, αμαρτία μου. Να δώσουμε χαρά.
20 χρόνια πριν, στις 6 Αυγούστου 1999, μία από τις πιο κλασικές λαϊκές φωνές, εκείνη της Ρίτας Ακελαρίου, σιγούσε. Όχι για πάντα, καθώς τα σοξέπα άφησαν εποχή, συνεχίζουν να ξεσηκώνουν όχι μόνο τους Έλληνες, αλλά και τους λάτρεις του ελληνικού τραγουδιού σε κάθε γωνιά του κόσμου. Τα χρόνια μπορεί να πέρασαν, όμως οι αναμνήσεις δεν σβήνουν, αναφέρει ο πρωτότοκος γιος της Ρίτας, Τάκης Θέμελης, που βρέθηκε για μία ακόμη φορά στην Κρήτη, το νησί που γεννήθηκε η Ρίτα, τον τόπο που αγάπησε και δεν ξέχασε ποτέ. Δεν έχει πεθάνει για μένα, ναι. 20 χρόνια είναι, δεν έχει φύγει ποτέ, μου λείπει. Η καταγωγή της ήταν εδώ πέρα, από τη Σιτή, από το Χαμέζι, το χωριό Χαμέζι. Αυτός έφυγε από εδώ πολύ μικρή. Από εδώ έφυγε πάρα πολύ μικρή. Φτωχή ιστορία, δεν υπήρχε τίποτα, ας πούμε, που φύγανε από εδώ πέρα με τα δύο αδέλφια της υπόλοιπα, με τη μάνα της και πήγανε Αθήνα. Ναι. Από εκεί άρχισε ταλαιπωρία. Εργοστάσια, Παπαστράτο, λιπάσματα, σκουπίδια, πάγο, ψωμί να πουλάει. Η Ρίτα Σακελάριου ξεκίνησε σχεδόν τυχαία την καριέρα της. Όπως θυμάται ο γιος της, τραγουδούσε στο σπίτι της όταν την άκουσαν δύο άντρες που έκαναν καντάδα στις γειτονιές. Τότε της πρότειναν, μαγεμένη από τη φωνή της, να τραγουδήσει σε μια ταβέρνα στο Πέραμα. Η Ρίτα δέχτηκε και δούλεψε με ελάχιστα χρήματα, θεμελιώνοντας τη μετέπειτα καριέρα της, που ξεκίνησε όταν την ανακάλυψε ο στιχουργός Στέλιος Χρυσίνης. Ήταν η αρχή μιας λαμπρής καριέρας που απογειώθηκε με το θρυλικό πια τραγούδι «Ιστορία μου, αμαρτία μου». Δεν ξεκίνησε, απλώς τραγουδούσε στο σπίτι μέσα. Και πέρασαν, τότε κάνανε καντάδες που λένε. Και της είπαν, Ρίτα, θα έρθεις το βράδυ να τραγουδήσεις μαζί μας. Και έτσι πήγε κρυφά βέβαια από την οικογένειά της. Αυτός ο άνθρωπος, αυτός. Η Ρίτα ηχογράφησε 36 δίσκους, ενώ τα τραγούδια της έχουν περάσει στα σύνορα της Ελλάδας. Μάλιστα, μία από τις πιο γνωστές τραγουδίστρες του Ισραήλ, η Γκέλια, που βρίσκεται στην Κρήτη μαζί με τους συνεργάτες της, αναφέρει πόσο μεγάλο πάθος για τη Ρίτα τρέφει ο Ισραηλίτικος λαός και τονίζει πόσο γνωστή και αγαπητή είναι στο Ισραήλ. Εγώ γνώρισα τα τραγούδια της Ρίτας μέχρι, εγώ νομίζω, είναι 30 χρόνια. Από πριν 30 χρόνια. Και μου αρέσει πάρα πολύ το πρώτο τραγούδι. Μου αρέσει πάρα πολύ, ήταν ένα τραγούδι, πες μου ακόμα. Το τραγούδι ο κοντό με τη γραβάτα, δεν θα το πει. Το αρέσω, παιδί μου, αρέσω, δεν θα το πει. Και έκλαιγε. Και έλεγε, δεν τα λέω τραγούδια αυτά. Μετά όμως επωφελήθηκε εκείνη και η παραγωγή και οι εταιρείες. Δεν με στεναχωρεί γιατί ζει ακόμα για μένα. Ναι. Δεν έχει φύγει. Στη διεθνή επικαιρότητα τώρα συνεχίζει τον δυναμητισμό της κατάστασης στην Ανατολική Μεσόγειο η Τουρκία με την επιχείρηση 4 τουρκικών πλοίων στην περιοχή. Ενώ ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ παγώνει τις σχέσεις των Ηνωμένων Πολιτειών με την Βενεζουέλα. Τέλος, διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις κάνουν έκκληση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και την Ισπανία να καταλήξουν σε συμφωνία για το πλοίο της Open Arms που περιέχει 121 μετανάστες. Το τουρκικό γεωτρύπανο Γιαβούς, που επιχειρεί ανοιχτά τη Καρπασία στην Κυπριακή ΑΟΣ, επισκέφθηκε την Τρίτη ο Υπουργός Ενέργειας της Τουρκίας Φατίχ Ντονμέζ, ο οποίος ανέφερε ότι η γεώτρηση έχει φτάσει σε βάθος 710 μέτρων. Σύμφωνα με τον Ντονμέζ, οι εργασίες του γεωτρύπανου θα διαρκέσουν 2,5 με 3 μήνες, ώσπου να φτάσει στο επιθυμητό βάθος, όπου ελπίζει να εντοπίσει κοιτάσματα φυσικού αερίου, ενώ η Τουρκία μέσα στον Αύγουστο θα στείλει στην Ανατολική Μεσόγειο το σεισμογραφικό Ρουκ Ρέις, παρά τις πρόσφατες δηλώσεις της Αβούσογλου ότι δεν υπάρχει τέτοια πρόθεση από πλευράς των Τούρκων. Έτσι, 4 τουρκικά πλοία, 2 σεισμογραφικά και 2 γεωτρύπανα θα επιχειρούν στην περιοχή, δυναμητίζοντας περαιτέρω την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο. Σε 2 κινήσεις που αυξάνουν την ένταση μεταξύ ΗΠΑ και Βενεζουέλας προχώρησε η Ουάσιγκτον, τη στιγμή που ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται δέχτης αυστηρής κριτικής μετά τις 2 σφαγές σε Τέξας και Οχάιο που κόστισαν τη ζωή σε 32 ανθρώπους. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ υπέγραψε εκτελεστικό διάταγμα με το οποίο παγώνει όλα τα κεφάλαια της κυβέρνησης της Βενεζουέλας στις ΗΠΑ, ενώ λίγο αργότερο ο σύμβουλος εθνικής ασφάλειας του Λευκού Οίκου, Τζον Μπόλτον, ανακοίνωσε ότι η Ουάσιγκτον ενδέχεται να επιβάλλει κυρώσεις σε όποια αμερικανική ή διεθνή εταιρεία κάνει business με το Caracas. Η κίνηση αυτή ήρθε λίγες ώρες μετά την απόφαση Τραμπ που δημιουργεί προβλήματα στις συναλλαγές που έχουν με τη Βενεζουέλα, η Ρωσία, η Κίνα αλλά και άλλες χώρες της Δύσης. Έκκληση στην Ισπανία και την Ευρωπαϊκή Ένωση να καταλήξουν σε συμφωνία που θα επιτρέψει στο πλοίο της Open Arms να αποβιβάσει με ασφάλεια τους 121 μετανάστες απευθύνουν διεθνείς ανθρωπιστικές οργανώσεις. Η κατάσταση πάνω στο πλοίο είναι οριακή.
Σε όλες τις αντίστοιχες καταστάσεις που εκδηλώθηκαν τους περασμένους μήνες, οι λύσεις που δόθηκαν ήταν κατά περίπτωση και η βασική προϋπόθεση ήταν να βρεθούν χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα δεχθούν τους μετανάστες. Στα αθλητικά νέα, ο ΠΑΟΚ ήταν εξαιρετικός για ένα ημίχρονο και κατάφερε να αποσπάσει ισοπαλία από τον Άγιαξ, διατηρώντας τις ελπίδες του για πρόκριση στα play-off του Champions League. Σήμερα ρίχνεται στη μάχη των προκριματικών ο Ολυμπιακός που αντιμετωπίζει την Μπάσταξ Εχίρ στην Τουρκία. Ο ΠΑΟΚ υποδέχθηκε τον Άγιαξ για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League και κατάφερε να το αποσπάσει ισοπαλία με σκορ 2-2 και να διατηρήσει τις ελπίδες του για πρόκριση στα play-off. Οι Θεσσαλονικείς, παρόλο που έμειναν πίσω στο σκορ μόλις το 10ο λεπτό με αυτογκόλ του Γιαννούλη μετά από φάουλ του Ζυγιές, ήταν εξαιρετικοί στο πρώτο ημίχρονο και κατάφεραν να σοφαρίσουν στο 32ο λεπτό όταν ο Βαρέλα πάσαρε στον Μπίσεσβαρ στη μεσαία γραμμή, εκείνος πήρε μέτρα, βρήκε την κατάλληλη στιγμή του Γιαννούλη που ερχόταν από τα αριστερά, εκείνος έκανε το γύρισμα στον Ακπομ που με τέλειο δεξίπλασε έκανε το 1-1. 7 λεπτά αργότερα ήρθε η ολική ανατροπή με το Μάτους να πηδάει πιο ψηλά από όλους και με εκπληκτική κεφαλιά να κάνει το 2-1 για το δικέφαλο του Βορρά, που λίγο έλειψε να κάνει και το 3-1 στο 43, όταν ο Ζαμπά έκανε μια απίστευτη τρίπλα στο Σούρς από τα αριστερά, γύρισε στον επερχόμενο Πέλκα, αλλά το πλασέ του δεν βρήκε στόχο. Στο δεύτερο ημίχρονο, ο Άγιαξ ήταν καλύτερος και έφερε το παιχνίδι στα ίσα στο 57ο λεπτό, όταν ο Βάντεμπεκ πήρε την μπάλα από τους Ζυγιές μέσα στην περιοχή, την έκοψε και ο Βαρέλα προσπαθώντας να τη διώξει, την έστειλε πάνω στο Χούντελαρ, ο οποίος με τυχερό τρόπο την έστειλε στα δίχτυα. Ο Εάντας στη συνέχεια έχασε αρκετές ευκαιρίες να πάρει την νίκη, με το τελικό 2-2 να δίνει ελπίδες πρόκρισης στον ΠΑΟΚ εν ώψη της ρεβάνς την ερχόμενη Πέμπτη στην Ολλανδία. Ο Ολυμπιακός παίρνει απόψε τη σκυτάλη στον τρίτο προκριματικό γύρο του Champions League, καθώς αντιμετωπίζει σε 9 παρατέταρτο την Μπάσταξ Εχίρ στην Τουρκία στο πρώτο μεταξύ τους παιχνίδι, με τους Πειραιώτες να θέλουν ένα αποτέλεσμα που θα αυξήσει τις πιθανότητες πρόκρισης εν ώψη της ρεβάνς στο γήπεδο Καραϊσκάκη. Ο Πορτογάλος τεχνικός Πέδρο Μάρτινς φαίνεται να έχει καταλήξει τους παίκτες που θα αγωνιστούν, δίνοντας ψήφο εμπιστοσύνη σε εκείνους που έφεραν την πρόκριση απέναντι στη Βικτόρια Πλιζάν. Και κύριοι, ήταν το κεντρικό δελτίο ειδήσεων της τηλεόρασης Νότος. Από όλους εμάς, να έχετε ένα όμορφο βράδυ.